το βλέμμα στραμμένο στο άνοιγμα των σχολείων η μαθητική κοινότητα και ποιο είναι το ζητούμενο να διατηρηθεί και μια καλή ψυχολογία στις τάξεις των μαθητών. Πάμε στην κυρία Μαρία Φουσταλιεράκη, είναι ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού, την οποία θέλω να καλησπερίσω. Χρόνια πολλά, κυρία Φουσταλιεράκη. Σε όλο τον κόσμο με υγεία σωματική και ψυχική, η οποία είναι εξίσου σημαντική. Ποιες οι προϋποθέσεις προκειμένου να διασφαλιστεί αυτή η καλή ψυχολογία των μαθητών και σε μικρές ηλικίες να εστιάσουμε από τη Δευτέρα που θα ξαναπάνε στο σχολείο? Σίγουρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, έτσι ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις αυτά τα δύο χρόνια. Έχει δοκιμαστεί ποικιλοτρόπως η ψυχική υγεία και των παιδιών και των ενηλίκων βεβαίως. Τα παιδιά έχουν κληθεί να διαχειριστούν πάρα πολλές αλλαγές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κατανοήσουν όλες αυτές τις αλλαγές και τελικά να τις αποδεχτούν. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς? Παραμένουν στο σπίτι, στο σχολείο. Φαντάζομαι και η Βάλια τώρα που είναι και γονέας, είναι και μαμά, έχει αυτή την απορία. Τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να πω στα παιδιά μου αυτό το Σαββατοκύριακο, τις τελευταίες δύο ημέρες πριν πάνε στο σχολείο? Σε κάθε περίπτωση, στα παιδιά οφείλουμε να δηλώνουμε με λέξεις τη διαθεσιμότητά μας, να τα καθησυχάζουμε πως εμείς είμαστε εκεί να ακούσουμε οτιδήποτε τα προβληματίζει, οποιοδήποτε δυσάρεστο συνέστημα και αν κυριαρχεί αυτή την περίοδο με όλες αυτές τις αλλαγές. Συναισθήματα φόβων, ησυχίας, ανασφάλειας, θυμών, στρες, έτσι, πολλές εναλλαγές. Οφείλουμε να τα υποστηρίξουμε, να βρούμε δραστηριότητες που θα τα βοηθήσουν να αποφορτήσουν και να βγάλουν όλη αυτή την ένταση που νιώθουν, δραστηριότητες χαλάρωσης. Και βέβαια προς αυτή την κατεύθυνση δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημαντική συνεργασία του σχολείου με το σπίτι. Έτσι, από κοινού οι εκπαιδευτικοί με τους γονείς πρέπει να επικοινωνούν και δουν τις ανάγκες που προκύπτουν στα παιδιά. Πάντως, κυρία Φουσταλιεράκη, τα παιδιά σίγουρα από το 2020 έχουν μπει σε ένα καθεστώς μπες, βγες, μείνε, φύγε από το σχολείο λόγω της καραντίνας. Εσείς τώρα θεωρείτε το άνοιγμα των σχολείων την ερχόμενη Δευτέρα, με τις όποιες συνθήκες και αν γίνει αυτό, ακούσαμε και τον κύριο Ρικάκη προηγουμένως, ναι, θα βοηθήσει περισσότερο στην ψυχολογία των παιδιών? Ενδεχομένως θα έπρεπε να υπάρξει ακόμα σωστά, δηλαδή έτσι, μια επιστροφή κάτω από δύσκολες συνθήκες. Θα βοηθήσει, μήπως αν δινόταν μια παράταση 15 ημερών, τα παιδιά ίσως μπαίνανε περισσότερο στο κλίμα της επιστροφής? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, στο άνοιγμα των σχολείων ή όχι, είναι περισσότερο ειδική η ιατρική επικοινότητα. Αναφορικά με την ψυχική υγεία των παιδιών, εμείς ξέρουμε πως είναι πάρα πολύ σημαντική η κοινωνική σύνδεση, με όποιον τρόπο και αν αυτή μπορεί να επιτευχθεί. Είτε με τη διαζώσεις παρουσίαση στο σχολείο, είτε αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τεχνολογία. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα παιδιά να έχουν ένα σταθερό πρόγραμμα και μια ρουτίνα, ακόμα και αν χρειαστεί να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο σπίτι και να συνεχίσουν να επικοινωνούν με αγαπημένα πρόσωπα. Μάλιστα, για τυχόν απορίες, γονείς αυτή τη στιγμή μπορούν να επικοινωνήσουν με το Χαμόγελο του Παιδιού και αν ναι, πού, προκειμένου βέβαια να προετοιμάσουν το παιδί τους να επιστρέψει? Φυσικά, και θέλω να πω ότι το Χαμόγελο του Παιδιού λειτουργεί στη γραμμή SOS 156 που λειτουργούμε 24 ώρες το 24ωρο δωρεάν, ακόμη και ανώνυμα. Ναι. Μπορούν γονείς, τα ίδια τα παιδιά, φυσικά, εκπαιδευτικοί, οποιοδήποτε φροντιστής των παιδιών να μας καλέσει είτε για συμβουλευτική υποστήριξη, για κατευθύνσεις, είτε για συναισθηματική αποφόρτιση. Ή ακόμα υπάρχει και δυνατότητα του chat 156 για τα παιδιά που τους εξυπηρετεί περισσότερο να επικοινωνήσουν τις δυσκολίες τους μέσα από το γραπτό λόγο. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Και υπήρξε και έρευνα. Έρευνα με τελευταία στοιχεία που δείχνουν ότι τα προβλήματα, τα ψυχοσωματικά προβλήματα έχουν αυξηθεί και σε αυτές ακόμα τις ηλικίες. Κυρία Φουσταλιεράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Να